Καλημέρα κύριε Βουλή, καλώς ήρθατε. Κρυώσεις. Όχι, εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα. Οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αποτελούν εγγύηση της ακεραιότητας, της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός όλες αυτές τις δεκαετίες με μεγάλες θυσίες έχει εξοπλίσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα. Σήμερα με την άσκηση θαυμάζεται τις υποδομές του εθνικού εκδοχή. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η Ελλάδα, οι Έλληνες πολίτες που αυτή τη στιγμή συμβάλλουν με μεγάλες θυσίες για να ξεπεραστεί η κρίση, μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Η πατρίδα μας είναι ισχυρή και το εθνικό αμυντικό μας σύστημα είναι η εγγύηση που προσπαθεί να ασφαλεί την εξαρτησία της χώρας αλλά και για την προάσπιση της ίδιας της δημοκρατίας. Θα ήθελα σήμερα από τον ακριβικό έργο. Εδώ όπου πάνεται η καρδιά της μακρόμενης Ελλάδας. Ευχαριστούμε κοντά τους ακρίτες μας και χαιρετίζω την παρουσία ανάμεσά μας των εκπροσώπων της ακριτικής αυτής περιοχής. Το οποίο διαβεβαιώνω ότι η πατρίδα τόσο μέσα από τις ένας και άλλες, αλλά και με όλες τις εδώ υπηρεσίες θα είναι πάντα κοντά τους και θα γνωρίζουν ότι αποτελούν αυτή τη στιγμή την προμετωπίδα της πατρίδας μας απέναντι σε κάθε τι θα μπορούσε ενδεχομένως κάποια μέρα να μιλήσει. Κλείνοντας, θα ήθελα να μεταφράσω τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, ο Αντώνης Αβραμόπουλος, ο οποίος είχε την επιθυμία να είναι ανάμεσά μας, αλλά όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στο εξωτερικό. Για να σα δώσω την διαβεβαίωση τη κυβέρνηση, ευθυνόμενο κυρίω του ξένου δυνάμει, ότι αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε
το σπουδαίο εθνικό έργο που εμπλέκεται. Να γνωρίζουν όλα τα στελέχη, όλων των βαθμίων, ότι δεν θα αρχίσει αυτή η μέρα να την ξεπεράσουμε την κρίση και θα γνωρίσουμε έμπρακτα την αναγνώριση, τον σεβασμό και τα συγκεκριμένα μέτρα τη στήριξη των ιδίων και των οικογενειών τους, έτσι ώστε πέραν από την αναγνώριση της αποστολής τους και την εξασφάλιση των όρων δυνάμεων με ποιότητα που σήμερα υπάρχει, να διασφαλίσουμε για αυτό που είναι απαραίτητο για κάθε Έλληνα πολίτη, το ανώτερο δυνατό αξιοπληρές επίπεδο διαδίκτυος. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Είμαι υπόπλοκέας πυροβολικού Δικηλούδης Βασίλειος, υπηρέτητα του αεροπορικού πυροβολικού. Σας παρουσιάζω το οπλικό σύστημα Άστρα Ντελάς. Αντιπίατρος και τρίτης Δημήτριος, διοικητής λόγου υγειονομικού. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Αρχηγός πληρώματος λέω 2 χελ! Το ποτήρι ήταν ο πολιτής. Επόφτε κανένας πυροβολικός εταιρείου Ελένη, αρχηγός στοιχείου στο Μπάντζερ! Επόπτε κανένας πεζικού Πέτρο Απόστολος! Στοιχεία αρχής πρώτου στοιχείου όλμου 81 χιλιοστών! Διατάξτε κύριε Υπουργέ! Υπήλαρχος Κλαπουτάκης Χρήστος, διοικητής συγκροτήματος Ύλης, Λεοπαρδίου Α4! Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ! Καλημέρα σε όλους σας. Thank you.